Λέγομαι Μαρίνα Κουντουράτου. 5, 6, 7, 8. Άι Μαρίνα, έλα χρυσό μου, κάθισε, μη στέκεσαι όρθια. Και έλεγες ότι τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη ζωή. Πέτρο, παιδί μου, περιποιήσου την καλεσμένη μας. Ναι, μάλιστα. Τι είναι σας προσφέρουμε, Δεσποινής? Την Αντιγόνη. Θα τη φάτε εδώ ή να σας την τυλίξουμε? Κωνσταντίνε, ντροπή. Πού πήγαν οι ακριβοπληρωμένοι τρόποι σου? Αφήστε, κυρία Μακορά μου, τον έχω συνηθίσει. Μπορείτε, Δεσποινής, να μας πείτε, με όποια τέλος πάντων ελληνικά μιλάτε, τι σας φέρνει στο φτωχικό μας? Ήρθα για το ρόλο της κοπελιάς που ψάχνετε. Πέτρο, πες τα κορίτσια να φύγουν, η ακρόαση τελείωσε. Τη βρήκαμε την Αντιγόνη. Πού? Καλά, ας ψάξουμε λίγο ακόμα. Με συγχωρείτε, Δεσποινή, αλλά για να καταλάβω, εσείς εδώ τι ακριβώς ήρθατε να κάνετε? Να ρίξω κανένα κοκκινιστό στο φούρνο, να πάρω λίγο τις γωνίες, τα σοβατοπιά τέτοια. Κωνσταντίνε, έχει Φιλιππινέζα το έργο? Όχι, αλλά να βάλουμε μια, Τι Φιλιππινέζα, καλέ, δεν ζήτησατε μια Αντιγόνη? Ήρθα να την παίξω. Α, έτσι πείτε μας, Δεσποινής, γιατί και εμείς ανησυχήσαμε, μήπως και δεν την παίξετε. Κάτσε. Με συγχωρείτε, Δεσποινής, αλλά ξέρετε, εμείς εδώ απευθυνόμαστε βασικά σε επαγγελματίες. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, Κωνσταντίνε, χρυσό μου, που πας? Να το δώσω στις εφημερίδες. Αφήστε, θα το πω εγώ αύριο. Κύριε Μαρκορά, δεν σας φαίνεται αυτό το παιχνίδι κομματάκι ανόητο? Είδατε που έρχεστε στα λόγια μου. Μωρέ, εγώ έρχομαι. Εσείς μου είσαστε φευγάτος. Αστιάκι. Ναι, στο διάλογο, γελάσαμε πάλι. Κύριε Μαρκορά, τι θα γίνει με εμάς τους δύο? Σας βεβαιώ, γλυκιά μου, αυτό δεν είναι κάτι που αποσχολεί άμεσα το γνωσιολογικό μου πεδίο. Εντάξει. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά άλλο εννοώ εγώ. Ότι εγώ προσπαθώ να σας μιλήσω και εσείς μου κλείνετε το τηλέφωνο στη μούρη. Δεν γίνεται να επικοινωνήσουμε έτσι. Ούτε κι αλλιώς όμως, γι' αυτό σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Αυτό που με στέλνει για τα κούνια είναι ότι με απορρίπτετε χωρίς να μ' αφήσετε να σας παίξω κάτι. Προφανώς λειτουργεί μέσα μου καταλυτικά το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης. Όλα κι όλα. Εδώ θα διαφωνήσω. Γιατί να ξέρετε, εγώ βάζω πολλά περίεργα με το μυαλό μου. Με το μυαλό σας? Εντύπωση μου κάνει. Ή ότι έχετε τάξει το ρολάκι σε καμία περίεργη. Ξέρετε εσείς, αυτές με τα ταγάρια και τις αξίδες μασχάλες. Ή φοβόσαστε ότι με εμένα δίπλα σας θα πέσουν όλα τα φλας πάνω μου και εσείς θα μείνετε στην απόξω. Άλλη λογική εξήγηση δεν υπάρχει. Το γεγονός, ας πούμε, ότι είστε εντελώς άσχετοι με το αντικείμενο, δεν σας πέρασε κάτι. Έξω. Σας ακούω. Σας το εύχομαι. Δεν μου λέτε, Δεσποινής. Να σας πω. Θα ήμουν πολύ αδιάκριτος αν ρωτούσα πριν από πόσα χρόνια τελειώσατε το σχολείο. Καθόλου. Αντιθέτως με τη μαϊ ερώτησή σας, κοιτάξτε, είμαι 22 πριν 4 χρόνια. Φαίνεται. Ευχαριστώ. Δεν έχετε αποβάλει τις μαθητικές σας συνήθειες. Μάλιστα. Κάτι που θα σας συνιστούσα, γιατί ξέρετε, εδώ είστε υποδοκιμοί. Ξέρετε, εγώ. Πηγαίνετε, Δεσποινής. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Άλλη φορά όταν σας ρίχνουν σκονάκια, φροντίστε να τα ακούτε καλύτερα. Θα το έχω υπόψη μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είχα 3 τρέιλερ να ετοιμάσω. Αλλή μόνο, Δεσποινής, είπαμε για σας, όποτε σας βολεύει. Άλλωστε, πάνω απ' όλα η δουλειά σας. Παιδιά, 5 λεπτά διάλειμμα, μετά θα συνεχίσετε με τον Πέτρο. Γεια σου, Πέτρο. Τι κάνεις? Τι κοιτάς, καλέ? Δεν κοιτάω, σκέφτομαι. Τι πράγμα? Ότι υπάρχουν δύο λόγοι για να τρελάνεις έναν άντρα. Και τους βλέπω και τους δυο. Πέτρο! Δεν πρέπει να ετοιμαστείς για το μάθημά σου. Επανέρχομαι. Ακούστε, Δεσποινής. Στο μάθημα, τουλάχιστον στο δικό μου, θα έρχεστε ντυμένοι. Μα δεν πρόλαβα να αλλάξω. Σκαστή έφυγα από την εκπομπή. Και στο κάτω-κάτω τι φοράω? Φουστίτσα, μπλουζίτσα. Τα υποκοριστικά είναι το πρόβλημα, Δεσποινής μου. Δεσποινής Κουντουράτου. Παρακαλώ. Μήπως να μας λέγατε μια καλή νύχτα πριν πέσετε να κοιμηθείτε? Μα γιατί το λέτε αυτό, εγώ σας παρακολουθούσα ακραδάντος. Πηγαίνετε να πιείτε ένα καφέ, Δεσποινής. Ξέρετε, συγγνώμη κιόλας, αλλά χθες όλη τη νύχτα διάβαζε ιστορία θεάτρου. Άβα. Και τι διαβάζατε? Για τα αμφιθέατρα. Α, μάλιστα. Άρα θα ξέρετε να μας πείτε. Τι έργα παίζονταν στα αμφιθέατρα? Βεβαίως και ξέρω. Στα αμφιθέατρα παίζονταν έργα αμφιθεατρικού περιεχομένου. Κύριε καθηγητά, να το σημειώσω αυτό, να το έχω για εξεταστέα ύλη στο τέλος. Μαρίνα, ας το μωρό μου. Πάμε να σου φτιάξω εγώ ένα καφεθάκι να συνέρθεις. Κύριε καθηγητά! Ναι. Μπορώ να σας μιλήσω? Δεν έχω χρόνο να μιλήσω. Στο μάθημα, στο μάθημα. Μα από χθες προσπαθώ να σας μιλήσω και μου αποφεύγετε. Η ιδέα σας, Δεσποινής, η ιδέα σας. Δημήτρη, έρχεσαι λίγο που σε θέλω. Κάθε εκεί, κύριε καθηγητά! Τι θέλετε πάλι! Μα δεν πηγαίνω, έρχεσαι.
θέλω να σας πω. Ορίστε, σας ακούω. Τι θέλετε να μου πείτε? Δεν ξέρετε τι θέλω να σας πω. Όχι, Δεσποινής, δεν ξέρω τι θέλετε να μου πείτε. Άστε, δεν ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω. Πείτε μου τι είστε κομμάτια θέλετε. Θέλω να με... Ξέρετε. Να με καταλάβετε, κύριε καθηγητά. Μα τι φανταστήκατε. Θέλω να με καταλάβετε εμένα και τον πόνο μου και να μου δώσετε επιτέλους ένα κομμάτι που με έχετε σαν τον κουλικό εδώ μέσα. Θέλω να μας διαβάσει την πάροδο ο Ντίνος. Ανοίξτε όλη τα βιβλία σας στη σελίδα 18. Στη σελίδα 18 μες στο μπλε βιβλίο σου το λέω σ' αγαπώ και το ξέρουν κι άλλοι δυο. Κι άλλοι δυο μέσα στο σχολείο. Στη σελίδα 18 σε έχω ζωγραφίσει σαν λουλούδι με φτερά, σαν τραγούδι του νοτιά. Του νοτιά και σαν κυπαρίσι. Για πείτε πως σας φάνηκε. Εντάξει, καλό. Καλό. Δημήτρη, Διάννα, καλό. Τι να πω. Καμιά αντίρρηση κανείς. Καλέ, η κυρία Κουντουράτου, παιδιά, έχει αντιρρήσει. Να καλέσουμε τον τύπο. Άμε. Ορίστε. Πείτε μας, Δεσποινής. Να, δεν ξέρω και... Συγγνώμη κιόλας, βρε Δάφνη μου. Ξέρεις πόσο συμπαθώ, αλλά μου φάνηκε ψεύτικο να το πω, παλιό να το πω. Συνεχίστε. Αυτό, δεν το λέγανε αλήθεια. Και αν δεν πιστεύεις αυτό που λες και σε βλέπουν οι άλλοι, την κάνουν λαμόγια. Θεατρικότατος όρος, ομολογώ. Τα ξέρω εγώ αυτά από την τηλεόραση, γιατί αν δεν είσαι αληθινός, κύριε Μαρκορά μου, δεν σε σώζει τίποτα. Ο θεατής το καταλαβαίνει, του λες ψέματα και μετά παίρνεις βάρνα τα κανάλια και κάνεις το medium χάρισμα κληρονομικό για να βγει το μεροκάματο. Μπράβο σας, το σκηνής. Έχει δίκιο. Αν και το εξέφρασε κάπως τηλεοπτικά, έχει δίκιο. Παιδιά, ήσασταν υπερβολικοί, ούτε για μια στιγμή πιστεύατε αυτά που λέγατε. Και πάλι μπράβο σας, Δεσποινής. Ευχαριστώ, θα μου δώσετε τώρα ένα κομμάτι. Όχι. Πώς είπατε? Είπαμε, Δεσποινής μου, ότι θα σας παρακαλούσαμε να μην χρησιμοποιείτε στην εκπομπή σας σε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που κάνετε. Φράσεις που ακούτε στη σχολή και αφορούν μόνο στον ιερό χώρο του θεάτρου. Βλέπω, μου παρακολουθείτε, κύριε καθηγητά. Σας παρακαλώ, Δεσποινής μου, εγώ. Κάτι φίλοι μου. Να πείτε πολλά ευχαριστώ στους φίλους σας και ούτως ή ποιο είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά μας, Δεσποινής μου, είναι ότι δεν μας αρέσει σε αυτό το αγόραιο πράγμα που εσείς αποκαλείτε τηλεόραση να ακούγονται αποστάγματα ψυχής σοφών ανθρώπων. Εγώ, κύριε καθηγητά, έρχομαι στη σχολή για να μάθω δύο πράγματα και για να γίνω καλύτερη. Και αφού δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω εδώ μέσα, που δεν μου δίνετε κομμάτι, λέω, ας τα χρησιμοποιήσω στην τηλεόραση, μπας και γίνει λίγο καλύτερη και τη βλέπετε κι εσείς. Δεν νομίζω, Δεσποινής μου, ότι η τέχνη χωράει σε αυτά τα ιδιαστικά κατασκευάσματα που εκμεταλλεύεστε με τον πλέον πρόστιχο τρόπο, τον πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία. Μα δεν τους φεύγουμε με το ζόρι, κύριε καθηγητά. Παρακαλάμε να.